Letting Breast Start in Life, η οποία διεξήχθηκε σε όλα τα μευτήρια της Κύπρου, ιδιωτικά και δημόσια, διαφάνηκε πως οι νέες μητέρες στην Κύπρο δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το θυλασμό, αφού σχεδόν 9 στις 10 θα θυλάσουν το μωρό τους στο μευτήριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Η μελέτη έδειξε επίσης ότι από τις μητέρες που θα θυλάσουν στο μευτήριο, η μία θα διακόψει το θυλασμό πριν τον πρώτο μήνα της ζωής του παιδιού. Οι υπόλοιπες θα θυλάσουν περισσότερο, σε βάθος χρόνου. Και μία στις 3 θα θυλάσει για τουλάχιστον 6 μήνες. Έστω και αν ο θυλασμός δεν είναι αποκλειστικός. Όσο και αν αυτό δίνει κάποια αισιόδοξα μηνύματα, το γεγονός ότι 2 στις 3 γυναίκες στην Κύπρο διακόπτουν το θυλασμό πριν τους 6 μήνες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο θυλασμός δεν είναι αποκλειστικός, θα πει ότι ο θυλασμός στη χώρα μας χρειάζεται περαιτέρω υποστήριξη. Χρειάζονται μέτρα και δράσεις στήριξης και προστασίας του μητρικού θυλασμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει αποκλειστικό μητρικό θυλασμό για τους πρώτους 6 μήνες ζωής ενός βρέφους. Αποκλειστικός μητρικός θυλασμός σημαίνει ότι το βρέφος τρέφεται μόνο με μητρικό γάλα, χωρίς το παιδί να παίρνει οποιαδήποτε άλλη τροφή, όπως τσάι, νερό ή τροποποιημένο αγελαδινό γάλα. Στη συνέχεια και μετά τους πρώτους 6 μήνες, ο οργανισμός συστήνει όπως το παιδί συνεχίζει να θυλάζει με την προσθήκη των στερεών τροφών, μέχρι ότου η μητέρα και το παιδί το θέλουν αυτό να το κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να το κάνουν για όσο χρονικό διάστημα θέλουν, αλλά τουλάχιστον για μια περίοδο μέχρι τα 2 χρόνια είναι αυτό που συστήνει ο οργανισμός. Χρειάζεται να αναπτυχθεί μια γενικότερη κουλτούρα φιλική προς το θυλασμό στη χώρα μας. Μπορούμε να το πετύχουμε και πρέπει να το πετύχουμε, ώστε η επόμενη γενεά των παιδιών μας να κληρονομήσει τα μοναδικά ωφέλη για την υγεία που παρέχει το μητρικό γάλα, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής και γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού.